Πάμε να κάνουμε λογαριασμό για την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά και τις δημόσιες ξεχωριστές τοποθετήσεις και των δύο ηγετών. Με τον κύριο Νίκο Λιγερό όλα αυτά θα τα αποκρυπτογραφήσουμε, διότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό που λέει το κοινό ανακοινωθέν. Ότι δηλαδή συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα επαφών των ομάδων εργασίας, των υφυπουργών εξωτερικών και πάει λέγοντας, αλλά αν δει κάποιος τι δήλωσε κατά μόνας ο Πρωθυπουργός χθες βράδυ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση για την Κύπρο, και τι είχε δηλώσει πριν από αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος, τότε ακόμη οι αποστάσεις παραμένουν μεγάλες, γιατί έτσι κι αλλιώς το κοινό ανακοινωθέν διαπιστώνει ότι η Χάγη είναι ακόμη μακριά. Όχι, είναι απόλυτα σωστά όλα, αλλά νομίζω ότι επειδή τα είχαμε πει και από πριν, ότι η Χάγη ήταν μακριά ούτως ή άλλως. Εσείς το είχατε πει. Έτσι. Ναι, να πω ότι από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και δεν το έχει κυρώσει, θεωρεί ότι το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πάμε και πολύ πιο πέρα. Άρα οι συζητήσεις που έγιναν, είπαμε ότι είναι καθαρά επικοινωνιακές, δεν έγινε καμία στραβή, δεν έγινε κάποιο λάθος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τήρησαν κάποιες ισορροπίες, αλλά επί της ουσίας δεν έχουμε προχωρήσει κάπου. Είπαν ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα από το Βίλνιους, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι απλώς τα μεταφέρουμε στις ομάδες εργασίας και ουσιαστικά αν γίνει ένα βήμα θα γίνει από τους άλλους, αλλά όχι στο πιο υψηλό επίπεδο. Άρα νομίζω ότι το μόνο που ήθελαν, τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη, γιατί ήμασταν βέβαια και στο σπίτι της Τουρκίας, έπρεπε να φανεί ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό πρόβλημα και τα βλέπουμε με έναν θετικό τρόπο. Όμως όπως... Επειδή το υπενηχθήκατε, δεν θέλω να προχωρήσουμε πριν κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Γιατί δεχτήκαμε να πάμε σε αυτό το επιβλητικό κτίριο απέναντι από τον ΟΗΕ στο σπίτι της Τουρκίας? Θυμίζω ότι όταν είχε πάει στα εγγένεια ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, είχε φάει λίγο διπλωματικό ξύλο. Έτσι. Σωστά, σωστά. Μ' αρέσει που το θυμάστε. Γιατί δεν πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ουδέτερο έδαφος, να ζητήσουμε να μας παραχωρηθεί μια αίθουσα στο μεγάλο κτίριο το ΙΕ? Κάτι διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει. Το είπατε πολύ σωστά, αλλά δεν ξέρετε πόσο σωστός είστε. Γιατί στην πραγματικότητα ακριβώς δίπλα υπάρχει το Hilton. Έτσι. Ωραία, είναι στη γωνία. Δηλαδή το νούμερο ένα. Το σπίτι της Τουρκίας, για να σας διορθώσω και να μην φανεί ότι είμαστε εντελώς φίλοι, δεν είναι επιβλητικό. Για μένα είναι πολύ μακρόστενο και το έχω δει από πολύ κοντά, γιατί περνάω συνεχώς. Είναι το μεγαλύτερο όμως κτίριο ξένης αποστολής και μάλιστα απέναντι. Είναι ένα φιλέτο. Δηλαδή βλέπει απευθείας τον ποταμό, είναι απέναντι. Θέλω να πω ότι είναι αυτό που λέμε μαγαζί βιτρίνα στην Ελλάδα, για να συνεννούμαστε. Σωστό. Για τη θέση ναι, για την τοποθεσία ναι, για το κτίριο όχι. Γιατί το κάναμε εκεί? Γιατί κάναμε τη συνάντηση εκεί. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι ήταν για να φανεί ότι είμαστε ανοιχτοί και δεν έχουμε καμία φοβία. Αλλά επειδή επιμείνατε κι εσείς αυτό που είχε γίνει πριν καιρό, εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε ανάγκη. Μπορούσαμε να το κάνουμε κατευθείαν στα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά φαντάζομαι ότι στα Ηνωμένα Έθνη δεν ήθελαν να του δώσουν ένα κύρος που να έχει μια διεθνή σημασία. Άρα το καλύτερο για μένα θα ήταν να ήμασταν δίπλα στο ξενοδοχείο χωρίς να πάμε στο σπίτι της Τουρκίας, γιατί ούτως ή άλλως δεν έγινε κάτι το ουσιαστικό και δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε αυτό το βήμα. Μάλιστα. Για πάμε στην ουσία τώρα, πέρα από το που έγινε, που και αυτό έχει ενδεχομένως, αλλά όχι την κυρίαρχη σημασία. Αυτό που έγινε, στην πραγματικότητα το είδαμε στις ξεχωριστές δηλώσεις. Ο καθένας λέει τα δικά του, γιατί βέβαια πρέπει να μιλήσει και στους δικούς του, αλλά επί της ουσίας κανένας δεν είπε κάτι το ουσιαστικό. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αυτά που είπαν είναι ότι ουσιαστικά συζήτησαν πιο πολύ για άλλα θέματα παρά τα εθνικά. Μιλάμε για το κλίμα κτλ. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή δεν μας ενοχλεί. Αλλά το θέμα είναι ότι επί της ουσίας όταν μιλάμε ας πούμε για την Κύπρο, δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο, γιατί ουσιαστικά το αφήσαμε σαν να είναι μια υπόθεση που αφορά ειδικά τα Ηνωμένα Έθνη
και όχι ειδικά την Ελλάδα ή την Τουρκία, δηλαδή πάνω κάτω το παρουσιάζουμε σαν να είναι μια πρωτοβουλία μόνο και μόνο από το κατοχικό καθεστώς. Άρα κανένας δεν βρίζει τον άλλον για το τι έχει γίνει και το πρόβλημα είναι ότι αφήνουμε τα Ηνωμένα Έθνη να πούν ότι αυτό ήταν απαράδεκτο. Μάλιστα. Τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε κάτι χειροπιαστό πέρα από τις συναντήσεις των ομάδων εργασίας? Δηλαδή αυτό που υπόθηκε ότι θα μπορούσαμε να δούμε υποφελείς συμφωνίες και για τις δύο πλευρές. Να κάνουμε εμπορικές συμφωνίες. Να δούμε δηλαδή πώς θα παραμερίσουμε αυτά που μας χωρίζουν, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν έχει οριμάσει συνθήκη, συμφώνησαν και οι δύο πλευρές, για να τα δούμε τώρα, αύριο, μεθαύριο. Πάει για πολύ μακρύτερα. Γιατί μέχρι τότε όλο αυτό το έσοδο που έχει η Ελλάδα από τους Τούρκους που την επισκέπτονται, το αντίστοιχο που έχει η Τουρκία από τους Έλληνες που την επισκέπτονται, να μην το διωγγώσουμε και να μην το διευρύνουμε? Εγώ θα σας πω κάτι πιο απλό και μπορεί να σας ξαφνιάσει. Το πρώτο πράγμα που έχουμε σίγουρα είναι ότι έρχονται οι φρεγάτες. Σωστά. Αυτό θα αλλάξει λίγο τα δεδομένα, θα το δείτε χειροπιαστά. Και επιτέλους θα δούμε ακριβώς τι είναι η φρεγάτα Μπελαρά και θα δούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο σύγκριση. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι επί της ουσίας δεν μπορεί να γίνει τίποτα το πρακτικό, γιατί πολύ απλά κανένας δεν θέλει να γίνει κάτι το σημαντικό αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε το Ουκρανικό. Όλοι στο ΝΑΤΟ θέλουν να είμαστε ενωμένοι και δεν έχει κανένας καμία όρεξη να γίνει ούτε μια κινητικότητα σοβαρή πάνω στο θέμα του Κυπριακού, για να μην υπάρχει καμία αλλαγή ριζική, ούτε να υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Άρα θα μπορούσα να πω το εξής, ότι από το επίπεδο της υψηλής στρατηγικής δεν υπάρχει κανένα όφελος να προχωρήσουμε γρήγορα σε κάτι που μπορεί να μας δεσμεύσει ή να προκαλέσει τριβές την ώρα που εμείς έχουμε ανάγκη να είμαστε ενωμένοι μέσα στο ΝΑΤΟ. Άρα βλέπετε ότι από την νατοϊκή πλευρά κανένας δεν βιάζεται και δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποια κίνηση βιαστική η Ελλάδα, γιατί ούτως ή άλλως εμείς ακολουθούμε το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο. Άρα από τη στιγμή που δεν συμμορφώνεται η Τουρκία δεν υπάρχει καμία αλλαγή πλεύσης από τη δικιά μας την πλευρά, αρκεί επικοινωνιακά να είμαστε θετικοί όπως το κάνουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που μας καθυστερούν αυτή την περίοδο είναι η διαμάχη στην Ουκρανία, το θέμα της εισβολής και το θέμα της ενότητας του ΝΑΤΟ, τουλάχιστον να φαίνεται ότι η Τουρκία είναι όντως μαζί μας και να μην βάλουμε ένα επιπλέον πρόβλημα από ήδη την προβληματική συμπεριφορά της Τουρκίας σε σχέση με τη Ρωσία και τον ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Εγώ θα επιμείνω στο αν έχουμε κάτι μπροστά μας χειροπιαστό. Δηλαδή, οι ομάδες εργασίας θα βλέπουν τυπικά ζητήματα που δεν θα μπορούμε και να τα κατανοήσουμε και αν μας παρουσιαστούν αυτά τα ζητήματα. Μπορούμε να πάμε σε μια συνεργασία χαμηλού επίπεδου, εμπορικά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί υποτίθεται ότι και πριν τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες, όχι τους ηγέτες των κρατών, ενώ που είναι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε μια τέτοια συνεννόηση ο Πρωθυπουργός? Ναι, μα δεν υπάρχει καμία διαφωνία πάνω σε αυτό το επίπεδο. Σε χαμηλό επίπεδο μπορούμε όντως να κάνουμε αυτές τις κινήσεις, όπως και άλλες. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι δυστυχώς το διπλωματικό σώμα ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της φελοπίδας και μένει πάνω σε αυτό, ενώ θα ήταν καιρός να περάσουν στο στάδιο της ΑΟΣ. Αλλά επίσης μην ξεχνάμε ότι είμαστε τόσο κοντά στην Τουρκία που το θέμα της ΑΟΣ, της εφαλοκρηπίδας, είναι σημαντικό μόνο στη Μεσόγειο, όχι τόσο πολύ μέσα στο Αιγαίο. Άρα όλη η αντιπαράθεση είναι σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Δηλαδή συζητάμε εδώ, τα έχουμε πει και μαζί, πάνω από 60 φορές για το θέμα της εφαλοκρηπίδας, δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Θα έλεγα μάλιστα καλύτερα που δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί για μένα η λύση είναι το θέμα της ΑΟΣ. Άρα το να έχουμε κάτι το χειροπιαστό σε χαμηλό επίπεδο, σε επίπεδο εμπορικό, για κλιματική αλλαγή κτλ. Και βέβαια αυτό, είμαστε θετικοί. Δεν υπάρχει λόγο να φαίνεται μια αρνητική Ελλάδα. Γιατί λέτε δεν υπάρχει θέμα υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, αλλά κυρίως στη Μεσόγειο, δηλαδή φαντάζομαι εννοείται στην περιοχή της Κρήτης περισσότερο?
Στην πραγματικότητα είναι πιο κοντά στο Καστελόριζο. Το θέμα είναι απόσταση. Άρα λέτε το επίμαχο είναι το Καστελόριζο. Είναι η απόσταση. Θέλω να πω ότι όταν είμαστε στα 12 ναυτικά μίλια από τη μία και από την άλλη είμαστε στα 24, για να εμφανιστεί η ΑΟΣ πρέπει να εμφανιστεί σε μια απόσταση που είναι μεγαλύτερη από 24 ναυτικά μίλια. Άμα πάρετε το χάρτη μας μέσα στο Αιγαίο, θα δείτε ότι 24 ναυτικά μίλια είναι τεράστια απόσταση και καλύπτουμε τα πάντα. Έτσι. Άρα είναι μόνο μερικά σημεία που θα μπορούσε να ήταν ένα πρόβλημα. Άρα το σοβαρό σημείο είναι τι γίνεται μετά τη Ρόδο και το Καστελόριζο για να έχουμε μετά την επαφή με την ΑΟΣ της Κύπρου. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κύριε Λιγερέ.